Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά ενός τέταρτου εντόμου του αλφιτόμπιους διαπερίνους λιγότερο αλευροσκουλίκη, όπως λέγεται, ως τροφής της 4 Ιανουαρίου του 2023 και πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Ο όρος λιγότερο αλευροσκουλίκη αναφέρεται στην προνημφική μορφή του αλφιτόμπιους διαπερίνους, ενό είδους εντόμου που ανήκει στην οικογένεια των Τενεπριονάντε. Η νέα τροφή αποτελείται από τις κατεψυγμένες, πάστες, αποξηραμένες και σκόνης σπιτικού γρήλου. Προορίζεται να διατεθεί στην αγορά ως συστατικό τροφίμων σε διάφορα προϊόντα διατροφής για το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε για πρώτη φορά τη διάθεση στην αγορά μερικώς απολυπασμένης σκόνης, που λαμβάνεται από ολόκληρο το ατσέτα ντομέστικους ως νέα τροφή. Η έγκριση αυτών των δύο νέων τροφίμων θα επιτρέψει στους ετούντες να διαθέτουν αυτό το είδος εντόμου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης. Γιατί εγκρίνουμε τα έντομα ως τροφή? Τα νέα τρόφιμα ορίζονται ως τρόφιμα που δεν είχαν καταναλωθεί σε σημαντικό βαθμό από τον άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997, όταν τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος κανονισμός για τα νέα τρόφιμα. Αν και υπάρχουν ανέκδοτες ενδείξεις για έντομα που καταναλώνονταν ως τρόφιμα στο παρελθόν, κανένα κράτος μέλος δεν έχει επιβεβαιώσει την ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό πριν από τις 15 Μαΐου 1997 για οποιοδήποτε είδος εντόμου. Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες εκπρόσωποι της εταιρείας Prairie Cricket Farms έβαλαν μικρά παιδάκια να τρώνε γρήλους, δίνοντας όχι μόνο σακουλάκια αλλά και οδηγίες για το πώς μπορούν να αλλάξουν τις διατροφικές τους επιλογές. Φυσικά για το καλό του περιβάλλοντος και του δυτικού τρόπου ζωής. Επιπλέον πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ως τροφή των Ευρωπαίων πολιτών την κατανάλωση γρήλων, σκουλικιών και ακρίδων, προκειμένου να αντέξει τη μείωση της γεωργικής παραγωγής που προκάλεσαν οι κυρώσεις της στη Ρωσία.